Συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 1047, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, πρώτη, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 1. Δέλτα 1, σελίδα 1047, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, πρώτη. Όθεν του λοιπού αδελφοί σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον, διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδώκαμεν σε εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, αγιασμός σας, να απέχιστε από της πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών, να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και δια μαρτυριών εβεβαιώσαμεν, διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά των Θεών, ώστις και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Περί δε της φιλαδελφίας δεν έχετε χρία να σας γράφω, διότι εσείς είστε θεοδίδακτοι στον αγαπάτε αλλήλους, επειδή και πράτετε αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους καθόλην την Μακεδονία. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδείας ημών χείρας, καθώς σας παρεγγείλαμεν, δια να περπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρίαν μηδενός. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκινημένων, δια να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχονται σε ελπίδα. Διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, θέλει φέρει μετ' αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς, οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή ο Κύριος θέλει κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αποθανώντας εν Χριστώ, θέλουσε να στηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτό εν νεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Κι ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου, λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έχει ησυχάσει, καθώς πληροφορήθηκε από τον Τιμόθεο, τον αξιόπιστο συνεργό, δούλο του Θεού και πολύ καλό αδελφό, τον οποίον απέστειλε από τη φυλακή στη Ρώμη που ήταν στους Θεσσαλονικείς, στη Θεσσαλονίκη, για να δει την κατάστασή τους εις την πίστη, και έφερε καλές αγγελίες ο Τιμόθεος προς τον Απόστολο Παύλο και ησύχασε. Θα έλεγα, έφυγε η αγωνία, ησύχασε ο Απόστολος Παύλος από τα νέα που έφερε ο Τιμόθεος. Στη συνέχεια, και πάλι εκφράζει την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα όχι σύμφωνα με το θέλημά του, αλλά βάζοντας μπροστά, με επίγνωση πλέον του λάθους, αν μπορώ να το πω, που είχε κάνει παλαιότερα, καθώς επιθυμούσε πολύ να έλθει, να πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά εμποδίζεται από τον Σατανά. Τώρα λέγει, ήθε ο Κύριος να κατευθύνει την οδόν μας προς εσάς, ήθε ο Θεός να ανοίξει δρόμο, να μπορέσουμε να σας επισκεφθούμε, ώστε όταν σας επισκεφθούμε, ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει την αγάπη προς αλλήλους. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει ο Απόστολος Παύλος να βοηθήσει με την παρουσία του, με τη συμπεριφορά του, με τη διαγωγή του, με την νοοτροπία του, να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς να αυξάνεται η αγάπη τους προς αυτούς. Αλλά αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της κοινωνίας μεταλλήλων, και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι, καθώς και να καταρτήσει
τους Θεσσαλονικείς στις ελλείψεις τους γύρω από την πίστη τους. Δύο πράγματα δηλαδή είναι αυτά που ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς του Θεσσαλονίκη. Το πρώτο είναι να αυξάνει η αγάπη ώστε να διακρίνουν τα διαφέροντα και το δεύτερο είναι να διορθώσουν τις οποιασδήποτε ατέλειες έχουν στο Λόγο του Θεού, τον οποίον εμπιστεύονται σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε να ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή των Θεσσαλονικαίων. Στη συνέχεια φέρνει μπροστά στους Θεσσαλονικείς ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είναι δυνατό να υπάρξει στις καρδιές των αδελφών αλλά και στη ζωή των αδελφών. Λέγει λοιπόν, καθώς εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να βρεθούμε όλοι μαζί στην αρπαγή της Εκκλησίας για να απολαύσουμε την παρουσία του Θεού και την αιώνια ζωή, εξαιτίας λοιπόν αυτής της επιθυμίας μας να βρεθούμε έτοιμοι την ώρα και τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, δεν διατάζουμε. Αδελφοί αγαπητοί, έχει εξουσία ο Απόστολος Παύλος, όπως περιγράφει σε άλλα σημεία των επιστολών του, να διατάξει, αλλά εκείνο που τον ενδιαφέρει δεν είναι να διατάζει για να υπακούν οι άλλοι, είναι να παρακαλεί και να προτρέπει θέτοντας τον εαυτό του τύπο του ποιμνίου, ώστε οι άλλοι να βλέπουν το έργο του Θεού που κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του Παύλου, για να επιζητούν, να εξητούν, να μοιάσουν στον Παύλο για να απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού που απολαμβάνει και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, όπως είδατε και παραλάβατε από το περπάτημά μας, δηλαδή πώς να περπατάτε, δύο πράγματα είναι αυτά που ενδιαφέρεται ο Θεός και ο Απόστολος Παύλος. Πώς να περπατάτε ενώπιον του Θεού και πώς με το περπάτημά σας να αρέσετε στον Θεό, να ευαρεστείτε ο Θεός. Πώς να περπατάτε και πώς με το περπάτημά σας να ευαρεστείτε το Θεό. Περπατώ τι σημαίνει? Περπατώ είναι μια συνεχόμενη σχέση αγάπης. Δεν είναι μια τυχαία συνάντηση και μετά αποχωρισμός. Είναι μια συνεχόμενη πορεία του πιστού του Θεού, του ανθρώπου του Θεού με τον Χριστό, αλλά και του Χριστού με το παιδί του Θεού. Μια συνεχόμενη παρία η οποία είναι αυξανόμενη. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά αγάπη και αλήθεια, όπως είπαμε, είναι αυξανόμενα στη ζωή του χριστιανού, καθώς δεν είναι θεωρητικά ο Χριστός διδάσκαλος του παιδιού του Θεού, ούτε θεωρητικά καθηγητής του παιδιού του Θεού, αλλά καθώς περπατάνε μαζί και τον καθοδηγεί αλλά και τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει. Και αυτό το περπάτημα με τον Χριστό κάνει τον άνθρωπο να αυξάνεται πνευματικά, δηλαδή να αυξάνεται στην αγάπη, να αυξάνεται στην αλήθεια και να αυξάνεται και στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το τονίζει. Σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε να προσέχετε πώς να περπατάτε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όπως είδατε μας. Ακριβώς στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά σοφοί, και μάλιστα για τις έσχατες ημέρες ιδιαίτερα τώρα που οι μέρες είναι οι καιροί είναι πονηροί. Όταν λοιπόν περπατάμε ακριβώς το θέλημα του Θεού, τότε περπατάμε μαζί με τον Χριστό. Περπατώντας μαζί με τον Χριστό απολαμβάνουμε και τη διδασκαλία του και την καθοδήγησή του. Περπατώντας μαζί με τον Χριστό έχουμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Γιατί όποιος έχει τον Χριστό έχει και τον Πατέρα. Αλλά και η ολοκλήρωση πια της πορείας μας με τον Χριστό είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν μάλιστα ο άνθρωπος περπατάει μαζί με τον Χριστό και μόνος του είναι με τον Χριστό, αλλά και με άλλους μαζί περπατάει μαζί με τον Χριστό
Και καθώς ο Χριστός τον πρόσθεσε στην Εκκλησία, τότε αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει την ενότητα της πίστεως, που είναι η διαγνώμη στο Λόγο του Θεού, και την ενότητα του Πνεύματος, που είναι ίδια νοοτροπία και πρακτική στη χριστιανική μας ζωή. Αυτή είναι η ενότητα, αδερφοί. Αλλιώς δεν υπάρχει ενότητα. Και αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Για να είμαι ενωμένος με τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου με μένα, για να είμαι ενωμένος με τα αδέρφια μου, για να είμαι ενωμένος με τους συμπρεσβυτέρους μου και τους ειδούλους μου, πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δύο ωραία χαρακτηριστικά που μόνο ο Χριστός μας χαρίζει. Το πρώτο είναι την ενότητα της πίστεως, να φρονούμε το αυτό, και την ενότητα του Πνεύματος, να έχουμε το φρόνημα το ίδιο του Χριστού. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η ενότητα δεν είναι ομόψυχη, παρόλο που είναι, αλλά δημιουργεί σχέσεις ισόψυχων. Ανθρώπων δηλαδή, που δεν φρονούν τα ανθρώπινα, αλλά φρονούν και εξητούν και αποζητούν τα του Θεού. Εκεί είναι λοιπόν η τελειότης, μέσα σε δύο ανθρώπους, μέσα σε τρεις, μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνεται παρά μόνο όταν έχουμε δάσκαλό μας τον Χριστό, καθηγητή μας τον Χριστό, και είμαστε ενωμένοι με την αγάπη του Θεού στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί υπάρχει η τελειότης, καθώς κυριαρχεί ο σύνδεσμος της τελειότητας, που είναι η αγάπη. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, δύο δεν μπορούν να συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να ακολουθούν τον Χριστό. Και από εκεί και πέρα δημιουργούνται προβλήματα που θα τα δούμε. Άρα λοιπόν, εσείς παραλάβατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, από εμάς, καθώς βλέπετε πώς περπατάμε ώστε να αρέσουμε τον Θεό, εις τον Θεό, ώστε κι εσείς να προοδεύετε σε αυτό το περπάτημά σας, να περισσεύετε, να προοδεύετε σε αυτό το περπάτημά σας μαζί με τον Χριστό, όλο και περισσότερο. Και εδώ, αδερφοί, να δώσουμε μεγάλη σημασία. Εάν δεν συνειδητοποιήσω σαν άνθρωπος όλοι μας, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι στην εν Χριστώ ζωή μας πρέπει να υπάρχει προκοπή, τότε χάσαμε το δρόμο μας. Και αν δεν το χάσαμε, θα τον χάσουμε. Ο χριστιανός δεν είναι ούτε στατικός, πολύ περισσότερο ελαττούμενος. Ο χριστιανός είναι και πρέπει να είναι περισσευόμενος. Πρέπει να είναι προοδεύων, αλίμονο. Ξέρετε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό? Ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι. Και η σοφία την οποία έχετε δεν είναι άνωθεν, αλλά είναι γήινη, ζώδης, δαιμονιώδης. Γιατί? Και πώς εκδηλώνεται και πώς αυξάνει η πρόοδο μας εν Χριστώ? Όταν δεν υπάρχει φιλονικία, όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά συναγωνισμός, όταν υπάρχει αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος τελειότητος. Τότε και το ζευγάρι προοδεύει, γιατί μπορεί να προοδεύει το ζευγάρι, μπορεί και να γκρεμίζεται. Και δεν είναι πρωτοφανές το παράξενο να βλέπεις μια οικογένεια να αυξάνει και ξαφνικά να μειώνεται και να διαλύεται. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι είναι κακοί αδελφοί? Ναι, είναι, αλλά γιατί γίνανε? Πού οφείλεται η μείωση της προόδου του χριστιανού, της χριστιανικής οικογένειας, της εκκλησίας, που φτάνει μέχρι διαλύσεως? Δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Όταν δεν υπάρχει ενότητα πίστεως, αυτός που δεν έχει την ενότητα της πίστεως αποχωρίζει τον εαυτό του χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το θέλει. Αποχωρίζεται από το περπάτημα του έχοντος την ενότητα της πίστεως, από το περπάτημα του με τον Χριστό. Δηλαδή περπατάμε μαζί, δύο αδελφοί, εγώ και η γυναίκα μου,
έχουμε πρότυπο το Χριστό και μας ενώνει. Υπάρχει η ενότητα της πίστης, φρονούμε το αυτό. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα διαχωρισμός. Άλλα λέει γυναίκα μου, άλλα λέω εγώ. Δεν του δίνουμε σημασία και αυτό αυξάνει, ενώ αν του δώσουμε σημασία και καταλάβουμε τη σοβαρότητα του θέματος, τότε μαζί με τη γυναίκα μου θα πάω στο Χριστό και δεν εννοώ μόνο οικογένεια, μαζί με τη γυναίκα μου θα πάω στο Χριστό, θα μετανοήσουμε, θα ζητήσουμε το αίμα του Χριστού και θα ζητήσουμε να μας επαναφέρει ο Θεός να φρονούμε το αυτό, γιατί το στόχος μας είναι να γίνουμε ισόψυχοι. Να μην φρονούμε ούτε η γυναίκα μου αυτά που φρονώ εγώ, ούτε να φρονώ εγώ αυτά που φρονεί η γυναίκα μου. Αλλά να φρονούμε και οι δυο αυτά που φρονεί ο Χριστός. Ενότητα πίστεως. Εάν δε, το δεύτερο φοβερό, το ίδιο φοβερό, είναι όταν διαταραχθεί η ενότητα του Πνεύματος. Δηλαδή, όταν θέλουμε άλλα, όταν έχουμε άλλο φρόνημα, όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην κοινή οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά, αδερφοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ σοβαρά, ώστε να τα περνάμε με επιπολαιότητα. Εάν διαπιστώσουμε δύο αδερφοί, δύο πρεσβύτεροι, δύο σύντουλοι, μέσα στην οικογένεια, ο άντρας και η γυναίκα, ότι υπάρχει άλλο φρόνημα, άλλη θεώρηση πραγμάτων, άλλη οδηγία υποτίθεται Πνεύματος Αγίου, ώστε να μ' αρέσει εμένα αυτό και της γυναίκας μου αυτό, να θέλω εγώ αυτό και η γυναίκα μου αυτό και να έχω και άλλη γνώμη, η πορεία μας θα είναι καταστροφική τελικά. Γκρέμισμα, διάλυσης και αν οικογένεια, διαζύγιο. Και αν είναι αδελφοί, ανταγωνισμός, μην πω και μίσος στο τέλος. Πάει ο συναγωνισμός. Δεν μπορούν να αγωνιστούν μαζί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει. Εσείς ξέρετε πώς πρέπει να περπατάτε, ώστε να αρέσετε στο Θεό για να μπορείτε να προοδεύετε στη ζωή σας πνευματικά. Και επαναλαμβάνω, χριστιανός χωρίς πρόοδο είναι χριστιανός προς απώλεια τελικά. Είναι όπως ένας μαθητής είναι καλός μαθητής, αρχίζει το ρίγνει έξω και ενώ έπαιρνε 19, παίρνει 18. Ενώ έπαιρνε 18, παίρνει 17. Ενώ έπαιρνε 17, παίρνει 14. Ενώ έπαιρνε 14, ίσα ίσα που περνάει. Τι θα γίνει αυτός, τίποτα. Ενώ ένας σας περνάει, ας ξεκινάει από τη βάση. Αρκεί ξεκινάει με 10 να πάει 12. Ξεκινάει με 12, ας πάει 14, ας πάει 14,5. Αλλά να υπάρχει πρόοδος. Άρα δοκιμάζουμε τον εαυτό μας στη σχέση μας, της οικογένειάς μας και στη σχέση μας με τον Χριστό. Υπάρχει πρόοδος. Αυξάνει η ενότητά μου με τα αδέλφια. Η ενότητα της πίστεως. Αυξάνει η ενότητά μου με τα αδέλφια μου, την οικογένειά μου, ό,τι θέλετε σκεφτείτε, με την ενότητα του Πνεύματος. Τότε θα φύγουμε από το ομόφρονες και το ομόψυχη και θα φτάσουμε στο ισόψυχη να φρονούμε και οι δυο τα του Κυρίου, τα του Θεού. Το αποτέλεσμα, πρόοδος. Πρόοδος πνευματική, πρόοδος οικογενειακή, πρόοδος εκκλησιαστική, αύξησης. Γιατί? Γιατί γίναμε πιο έξυπνοι, πιο σπουδαίοι? Όχι, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Ξέρεις τι θα πει ο Θεός να είναι μαζί σου, αδερφέ? Αν ο Θεός μαζί σου, και θα το καταλάβεις αν είναι, ό,τι αν κάνεις θα το ευωδώνει. Εάν ό,τι κάνεις δεν βγαίνει, κάτι γίνεται, κάτι τρέχει, μη το προσπερνάς. Τι λέει ο Ισαφ? Δυνατός, έμπειρος κυνηγός. Δεν ήταν απλός σαν τον Ιακώ. Λέει, όλα τα χάσα, θα τα φτιάξω από την αρχή πιο καλά. Και τι λέει ο Θεός? Εσύ θα φτιάχνεις
Προσέξτε το, και εγώ θα γκρεμίζω. Ο Θεός να μας φυλάει. Και δεν κατάλαβε τίποτα και πού κατάντησε. Ο Θεός τον Ιακώβ ηγάπησε, τον Ισάφ εμίσησε. Δεν κατάλαβε. Γιατί περπατούσε με σοφία γήινη, ζωώδη, δαιμονιώδη. Χωρίς ενότητα, χωρίς αγάπη, χωρίς ταπείνωση. Γιατί αν δεν ταπεινώνεσαι, δεν βρίσκεις χάρη από τον αδερφό σου. Και προφανώς δεν βρίσκεις χάρη από το Θεό. Δεν βρίσκεις χάρη από τη γυναίκα σου, για να δεν ταπεινώνεται η γυναίκα σου. Δεν βρίσκει χάρη από τον άντρα της. Και προφανώς δεν βρίσκει χάρη από το Θεό. Και αρχίζει το κατρακύλισμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε αυτό που λέει ο Χριστός. Προσέχετε, προσεκτικοί, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε στον πειρασμό. Γιατί αν δεν προσέχεις, θα πέσεις στον πειρασμό. Γιατί ο αντίδικός μας ο διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω και ψάχνει να βρει έναν που είναι απρόσεκτος να τον καταπιεί. Και δεν είναι να παίζουμε, αλλά είναι να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Και το φοβερό πρόβλημα, εάν οι άνθρωποι μένουν απρόσεκτοι, κοιμόμενοι και χωρίς προσευχή. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Και ο αγιασμός, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μία λέξη που τη λέμε στον αέρα. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων. Γιατί αν δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού στη σχέση σου, στην καρδιά σου και στη ζωή σου, δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός. Εάν δηλαδή μες στην καρδιά μας έχουμε ταραχή, έχουμε αντιζηλία, έχουμε διαμάχη ή έχουμε πίκρα. Αν η καρδιά μας δηλαδή δεν είναι καθαρή εντελώς ενώπιον Θεού και ανθρώπων, καθαρισμένη μόνο με το αίμα του Χριστού, και αν η συνείδησή μας δεν είναι καθαρή εντελώς από έργα σκότους, μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζεται και η καρδιά μας και η συνείδησή μας, τότε αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να έχουμε αγιασμό. Και αν δεν έχουμε αγιασμό, δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπορούμε να δούμε το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Θα έρθουμε, και αυτό είναι, αν μου επιτρέπει ο Θεός και εσείς που μου δώσε ο Θεός, να προσέξουμε, γιατί πάρα πολύ εύκολα ο πρωτότοκος γιος του Ιακώβ έγινε ο Ισάφ. Αυτός που είχε τις επαγγελίες. Γιατί? Γιατί ήταν έμπειρος, δυνατός, τα κατάφερνε με τις δικές του δυνάμεις, αισθανόταν ότι μπορούσε και τελικά βρέθηκε ενάντιος του Θεού. Θα τα καταφέρω, εσύ θα τα καταφέρεις και εγώ θα γκρεμίζω, λέει ο Θεός. Μη γέννη το να βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ποτέ. Ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μία πορεία που δημιουργείται από την καρδιά μας και από το μυαλό μας. Και πώς θα το καταλάβω? Αν μ' αγαπάνε οι άλλοι και αν καταρτιζόμεθα ο ένας με τον άλλον ώστε να φτάσουμε να γίνουμε ισόψυχοι. Αν κατάφερα να σε κάνω να μ' αγαπήσεις ή αν κατάφερες να με κάνεις να σε αγαπήσω. Και το ωραίο παράδειγμα που το λέω κάθε φορά είναι ο Σαμαρίτης που είδε τον ταλαιπωρημένο και δεν έφυγε σαν τον ιερέα και τον Λεβίτη, αλλά σταμάτησε, τα κατάφερε και τον αγάπησε ο τραυματισμένος για όλη του τη ζωή. Γιατί? Γιατί τον υπηρέτησε. Ενώ ο Λεβίτης και ο ιερέας κατάφερε να μην τους αγαπάει ποτέ. Κατάφεραν ποτέ να μην τους αγαπήσει. Όπως
ο Ισάφ κατάφερε να τον μισήσει ο Θεός. Και ο Ιακώβ, ο απλός άνθρωπος, κατάφερε να τον αγαπάει ο Θεός. Δεν γίνονται στην τύχη αυτά. Δεν είναι κισμέτ. Δεν είναι έτσι. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, η απόφαση και, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να περπατάτε ώστε να αρέσετε στο Θεό για να προοδεύετε όλο και περισσότερο ενώπιον του Θεού. Προσέχετε λοιπόν τον αγιασμό σας. Και αν δεν προσέξουμε τον αγιασμό μας, τότε έρχονται οι αμαρτίες, και μάλιστα και η μεγαλύτερη αμαρτία, που είναι η πορνεία. Εάν εγώ δεν προσέξω τον αγιασμό μου, τότε αρχίζω, αντί να διοικούμαι από το Πνεύμα το Άγιο, να με καθοδηγεί ο Χριστός και να με διδάσκει ο Χριστός, να διοικούμαι από το μυαλό μου, να με καθοδηγεί η καρδιά μου και να με διδάσκει η σάρκα μου. Άσε μπορεί να κάνω καθοδηγητή άνθρωπο ή να κάνω δάσκαλό μου άνθρωπο, φοβερό. Τότε ο άνθρωπος αυτός τι παθαίνει, ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Ο Θεός να μας φυλάει. Η ζημιά που παθαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τρομακτική. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να είναι μικρή στην αρχή, αλλά είναι συνεχόμενη. Συνεχόμενη. Και ο Θεός, καθώς απομακρύνεται από κοντά μας, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το Λόγο του να καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά ή πολλά δεν πάνε καλά. Αρχίζουν πρώτα τα προβλήματα ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Λέει ο ένας, διαφωνεί ο άλλος. Θέλει ο ένας, δεν θέλει ο άλλος. Νομίζει ο ένας, δεν νομίζει ο άλλος. Δεν είναι απλό, δεν απ' ίσα τα βρούμε, δεν τα βρίσκουμε. Μόνο ο Θεός όταν έρθει θα μας βοηθήσει να τα βρίσκουμε. Δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Για να αρχίσουν διαφωνίες σε δύο αδερφούς, σε ένα ζευγάρι, μέσα στην Εκκλησία, κάτι τρέχει, σοβαρότατο. Και τι είναι αυτό? Λιγοστεύει ο αγιασμός. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει το πρόσωπο του Θεού στη ζωή του. Δεν μπορεί να είναι βοήθεια ετοιμοτάτη ο Χριστός στη ζωή του, που το θέλει ο Χριστός. Από εκεί και πέρα αρχίζουν πια, κάνεις και δεν γίνεται. Προσεύχεσαι και δεν απαντάει ο Θεός. Ζητάς και δεν έχεις αποτέλεσμα. Εργάζεσαι και δεν τα καταφέρνεις. Άτυχος είμαι. Δεν υπάρχει ατυχία. Υπάρχει εύνοια και δυσμένεια Θεού. Δεν υπάρχει ατυχία. Άτυχος δεν είσαι άτυχος. Δεν φρόντισες να κοιτάξεις τον εαυτό σου, να περπατάς με τον Χριστό, να μετανοείς και να εξητάς τη βοήθεια του Θεού. Για να βρίσκουμε χάρη, ανάγκη να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Προσέχετε λοιπόν, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός σας, ο οποίος εξαρτάται από την ειρήνη που ζητάτε με τους ανθρώπους. Αγωνίζεσαι να έχεις ειρηνική σχέση με τη γυναίκα σου, με τον αδελφό σου, με τους αδελφούς σου όλους. Προσεύχεσαι. Γιατί, αδελφοί, δύο άνθρωποι δεν μπορεί να είναι ταυτόσιμοι. Έχουν άλλη καρδιά, έχουν άλλη σκέψη, άλλο μυαλό, έχουν άλλες επιθυμίες, άλλες αρέσκειες. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας κάνει ένα. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει? Να γίνετε ένα. Δεν λέει. Πάτερ μου, κάμε αυτούς να γίνουν ένα, να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Το αποτέλεσμα του Θεού και της προσευχής του Χριστού, του έργου του Χριστού. Δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη και ικανότητα. Γιατί πια αν προσπαθήσεις με ανθρώπινη προσπάθεια να εφέρεις την ενότητα με τον αδερφό σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, θα χρησιμοποιείς σκέψεις, λόγια,
πράξεις που δεν θα έχουν αλήθεια μέσα, αλλά ούτε και πνεύμα Άγιο. Θα καλοπιάνεις, θα κοροϊδεύεις, θα λες ψέματα. Θα τιμάς ψεύτικα. Αυτά δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Καλό, κακό αποτέλεσμα φέρνουν. Και πού φτάνουμε? Μέχρι την πορνεία. Και είναι αυτό εύκολο? Επιτρέψτε μου να πω, αδερφοί, πανεύκολο. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι προσεκτικός. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο εχθρός της ψυχής που τα καταφέρνει και συστήνει και υψώνει και κολακεύει και προτρέπει και κατηγορεί. Όταν ο άνθρωπος χάσει την παρουσία του Θεού, τότε διοικείται από το διάβολο και το σατανά. Και πού θα τον πάει? Στην απώλεια. Και πού θα τον πάει? Στην καταστροφή. Πού θα τον πάει? Στην πορνεία. Και μπορεί να μην είναι η πορνεία με όλο της το μεγαλείο όπως ξέρουμε, αλλά μπορεί να είναι μία ύπουλη, να είναι πνευματική. Εάν λέει δεις και επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσες την καρδιά σου. Μπορεί να είναι με τη μορφή του φλερτ. Να κολακεύομαι όταν είμαι πεσμένος που μία αδελφή ή μία γειτόνισσα με κοιτάει. Να μην πέφτω, αλλά να κολακεύουμε. Το έχετε ακούσει το φλερτ? Θεός να φυλάει και τα νιάτα και τα γυρατιά. Όλους μας να μας φυλάει. Γιατί αυτά δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης αδυναμίας που είναι, αλλά είναι αποτέλεσμα της πονηριάς του διαβόλου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί οι παγίδες είναι έτοιμες μπροστά μας. Μόνο όταν ο άνθρωπος στέκεται στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, είναι πάντοτε νικητής. Πάντοτε νικητής. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο διάβολος. Γι' αυτό έχουμε κόψει κάθε σκέψη, κάθε επαφή, κάθε συζήτηση με αυτόν. Εμείς ανήκουμε στο Χριστό. Εμάς αρχηγός μας και τελειωτής της πίστεώς μας είναι ο Χριστός. Και θέλουμε να είμαστε δούλοι του Χριστού και θέλουμε να είμαστε και φίλοι του Χριστού. Και τότε θα είμαστε ασφαλείς. Προσέχετε λοιπόν να απέχεστε. Τι θα πει να απέχουμε? Θα έρθει ο πειρασμός. Θα έρθει. Δεν τη γλιτώνεις. Θα έρθει ο πειρασμός. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να μην σ' αγγίξει. Και πότε δεν θα σ' αγγίξει? Όταν γυρίζει την πλάτη και λες, είπα γιο πίσω μου σατανά. Γιατί? Γιατί ξέρω. Τι ξέρεις? Τις πονηριές και τις μεθοδίες του διαβόλου. Ξέρω. Τι άλλο ξέρεις? Την αδυναμία μου. Τι άλλο ξέρεις? Τη δύναμη του Χριστού, που είναι και σωτήρας μου και ελευθερωτής μου. Να απέχεστε λοιπόν από πορνείας και να εξεύρει κάθε ένας από σας να κρατάει το δικό του σκεύος, πώς? Σε αγιασμό και έντιμο στην παρουσία του Θεού. Εν τιμή. Τι θα πει έντιμο? Θα πει ότι το σώμα μου ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός το έβαλε και κατοικεί μέσα μου. Γι' αυτό και το σώμα μου το φροντίζω. Το φροντίζω πώς? Το φροντίζω σε αγιασμό και καθαρότητα. Πρώτα το φροντίζω και το πλένω, να μην μυρίζω. Θα μου πεις τι λες τώρα. Ξέρω τι λέω. Ο χριστιανός πλένεται. Κάθε μέρα αν είναι δυνατόν.
Τα ρούχα δεν τα αφήσει το καλοκαίρι να μυρίζουν βρώμα. Δεύτερον, το φροντίζω. Δηλαδή, δεν φοράω σαν γυναίκα ένα μαγιό που είναι πιο μικρό από τα εσώρουχα. Δεν το έχω σε τιμή, το έχω σε κοινή θέα. Πάει ο αγιασμός. Και η μάνα φροντίζει τις κόρες τους. Δεν τα βγάζουμε όλα και πηγαίνουμε μέσα στον κόσμο. Δεν κάνουμε μπάνιο. Με τιμή και αγιασμό. Σε αγιασμό και σε τιμή το σώμα μας. Όχι όλα απόξω. Το παιδί δεν κάνει ό,τι θέλει. Αυτή η μόδα, πω πω αδερφή τι κακό κάνει. Τι φοβερό είναι. Η μόδα δεν είναι από το Θεό. Η μόδα είναι για να φανώ πιο ελκυστικό σε ποιον, ναι, όχι στο Θεό, στο διάβολο, στον κόσμο. Να κάνω το μαλλί μου λίγο έτσι, καλά εγώ δεν έχω και έτσι, να κάνω το μαλλί μου λίγο έτσι, γιατί το κάνεις έτσι παιδί μου το μαλλί σου. Ο πατέρας τι δουλειά κάνει στο σπίτι. Καμία δουλειά δεν κάνει. Δεν διδάσκει, δεν μιλάει, δεν φροντίζει, δεν επιμελείται. Το σώμα μας εν αγιασμό και τιμή. Μόδα είναι να φοράμε κολάν. Όχι οι άντρες, και οι άντρες φοράνε κολάν. Τώρα, ξέρω εγώ αν υπάρχει και διαχωρισμός άντρες και γυναίκες, έτσι πως τα έχουν, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα λίγο. Αλλά στη χριστιανική οικογένεια δεν ισχύει αυτό. Η μάνα είναι αυστηρά υπάκοη στο Λόγο του Θεού. Και όταν είσαι υπάκοος πατέρας ή μάνα στο Λόγο του Θεού, δεν είναι αυστηρότης αυτό. Αγιασμός και τιμή είναι. Και όταν ενδιαφέρεσαι να ορθοτομείς το Λόγο του Θεού, για κάτω αυτό δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν με αφήνει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορώ να στο επιτρέψω, γιατί δεν με αφήνει ο Λόγος του Θεού. Αυτό δεν είναι φανατισμός. Αυτό είναι ευλογία, αγιασμός είναι. Και όχι μόνο να ορθοτομούμε με λόγια, που είναι απαραίτητο, που είναι η ενότητα της πίστεως που είπαμε, αλλά είναι και να ορθοποδούμε η ενότητα του Πνεύματος. Δεν είναι μυσαλλοδοξία η ενότητα του Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν να είναι καθαρό το σώμα μας, σε αγιασμό και τιμή. Μετά να είναι ένδοξο το σώμα μας. Δεν φοράνε οι γυναίκες παντελόνια, είναι βέλγμα στο Θεό. Σε συχαίνεται αδερφοί μου μεγάλη και μικρή όταν φοράς ανδρικό ρούχο Θεός. Δεν μπορεί να πλησιάσουν οι άγγελοι. Δεν μπορείς να ευλογηθείς. Θα κάμεις και θα γκρεμίζεται. Δεν θέλουμε να χάσουμε τα παιδιά μας και τις ψυχές μας. Θέλουμε να εισέλθουμε πλουσίως όλοι μαζί, δια των πυλώνων, ούτε νύχια από κατσίκι δεν θα αφήσουμε πίσω. Αλλά αυτό είναι ευθύνες και της Εκκλησίας, αλλά των γονιών. Είπαμε για τη μόδα, αλλά τώρα πούμε και κάτι άλλο. Για τις φιλοδοξίες. Φιλοδοξία μας ποια είναι? Το παιδί μας να σπουδάσει είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά εκείνο που είναι καλύτερο, αδερφοί, είναι να σπουδάζει τα πράγματα του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Να προοδεύεις τα πράγματα του Θεού. Και πώς, ποιος είναι αυτός που προοδεύει τα πράγματα του Θεού? Τρία χαρακτηριστικά. Καλός αδερφός, καλός δούλος Θεού και καλός συνεργός στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή εγώ το γιο μου δεν τον θέλω να είναι ένας καλός επιστήμονας, που το θέλω πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, ένας πολύ καλός επαγγελματίας που το θέλω πάρα πολύ. Αλλά εκείνο που προσεύχομαι είναι ένας καλός αδελφός, καλός δούλος του Θεού και καλός συνεργάτης μου μας στο έργο του Θεού.
να ζητάει πρώτον τη βασιλεία του Θεού. Αυτές είναι και άλλα θα μπορούσαν να πω τέτοια, αλλά είπα τα πιο βασικά. Αυτές, αδερφοί, είναι η φροντίδα μας για τον αγιασμό, για να μην καταντήσουμε σε πορνίες. Ξέρεις τι θα πει να βλέπεις το γιο σου στην πορνεία και να λες θα επιστρέψει. Τι θα επιστρέψει? Μακάρι να επιστρέψει, αλλά αυτό είναι να μην πάει. Και η κόρη σου να γυρίζει, γιατί την αφήνεις έτσι? Τι σώη μάνα είσαι? Τι σώη πατέρας είσαι? Τι σώη χριστιανός είσαι? Θα επιστρέψει. Ωραία, θα επιστρέψει και θα είναι πληγωμένη, δαρμένη από τον κόσμο. Και ποτέ δεν θα μπορεί να είναι έτσι όπως θέλει ο Θεός, γιατί έχει εμπειρίες τραγικές. Ενώ μπορούμε, αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού, με την αγάπη του Θεού Πατρός και με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, η οικογένειά μας να είναι σε αγιασμό και τιμή. Ποιος φταίει? Ο πατέρας και η μάνα φταίει. Η εκκλησία φταίει. Ο ποιμένας φταίει. Αυτός που έχει εξουσία μέσα σε αυτό που τον έχει βάλει ο Θεός, αυτός φταίει. Γιατί αν αφήσει, θυμηθείτε τον Μωυσή και τον Αρών, άφησε ασίδωτη την εκκλησία, διαλύθηκε το λαό Ισραήλ. Δεν αφήνουμε ασίδωτο ούτε τον εαυτό μας πρώτα. Αγωνιζόμαστε να είμαστε τύπος του ποιμνίου, ούτε τη γυναίκα μας τη βοηθάμε να είναι τύπος του ποιμνίου, ούτε τον άντρα σας τον βοηθάτε να είναι τύπος του ποιμνίου, και μετά μαζί, προσευχόμενοι, ο Θεός θα σας δίνει και θα μας δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται να ευλογείται η οικογένεια. Και πώς γίνεται αυτό? Με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Φροντίστε να πληρούστε και εσείς και τα παιδιά σας από μικρά με Πνεύμα Άγιο. Μην ακούτε ανοησίες. Θα μεγαλώσει. Τι θα πει θα μεγαλώσει? Ανοησίες είναι αυτό. Θα μεγαλώσει και αντεβρέστο μετά. Εγώ δεν έχω δει παιδί που είναι βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο πάνω από 7, 8, 9 χρονών και να έχει φύγει έξω στον κόσμο. Γιατί ζει στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Την οικογένειά μας, τα σώματά μας, την Εκκλησία του Χριστού, εν αγιασμό και τιμή. Και το τελευταίο που θέλω να πω, με πρόβλεψη, με πρόνοια, όχι μωρές παρθένες, φρόνιμες παρθένες. Δηλαδή δεν θα πω θα τα καταφέρω, κάτσε πώς θα τα καταφέρω. Θα καταφέρω με το Λόγο του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιο, με την υπακοή μου στο Ευαγγέλιο θα τα καταφέρω. Με τη χάρη του Χριστού θα τα καταφέρω. Με νηστείες και προσευχές θα τα καταφέρω. Και θα τα καταφέρουμε, αδερφοί, ιδίως τις έσχατες ημέρες. Και επιμένει να απέχεστε από τις πορνείες, να ξεύρει εκαστός ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή, όχι εις πάθη ατιμίας. Κανένα πάθος, όσο και μικρό να είναι, μη το δικαιολογήσει. Δεν πειράζει, ένα τσιγαράκια είναι αυτό. Όπως είπε ένας ποιμένας και τρόμαξα. Γιατί, αδερφέ, αν καπνίσω 3 τσιγάρα την ημέρα είναι κακό? Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Τι είναι αυτά που λες, του λέω. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι, κακό είναι? Όχι σε πάθη, αδερφοί. Κανένα πάθος. Είτε αυτό λέγεται ίντερνετ. Φοβερό πάθος. Είτε αυτό λέγεται παιχνίδια στο ίντερνετ. Είτε αυτό λέγεται ταινίες στο ίντερνετ. Ας το ίντερνετ με όλα τα υπακόλουθα. Κανένα πάθος. Ούτε τσιγάρο. Κανένα πάθος, γιατί θα σε οδηγήσει σε πάθη ατιμίας. Αλλά τι έχει ο χριστιανός? Φρένο.
εκράτεια, αυτοπιθαρχία, φόβο Θεού. Μη λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι ως πάθος επιθυμίας, καθώς τα έθνη που δεν γνωρίζουν το Θεό. Και ένα τελευταίο. Και πρόσεξε, μην αδικείς τον εαυτό σου σε τέτοια πράγματα. Μην τον πλησιάζεις και του λες, δεν πειράζει μωρέ, μην ακούς τι λέει τώρα ο Κοροβές στο Ευαγγέλιο, τι λένε αυτοί, άστα τώρα, ο Θεός θέλει ελευθερία. Ποια ελευθερία? Σε πορνεία θα σε οδηγήσει. Ο Χριστός θέλει υπακοή. Θέλει ενότητα πνεύματος και ενότητα πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός θέλει αγιασμό. Όταν έχω και όπου έχω ακούσει άνθρωπο να λέει «Μάρτης μου ο Θεός ότι λέω αλήθεια», μην τον ακούς τον Κοροβέση, την άλλη φορά τον βλέπω γκρεμισμένο. Γιατί δεν είναι τι λέω εγώ, αδερφοί. Ο Θεός να με φυλάει. Είναι τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό έχει σημασία. Γιατί όταν λες μην τον ακούς τον Κοροβέση, μην ακούς τι λέει το, που λέει το, τα πράγματα, τα λόγια του Θεού. Σήμερα είναι Κοροβέση, αύριο θα είναι άλλος καλύτερος. Πάντοτε να τιμάμε το Λόγο του Θεού, να τιμάμε τους εργάτες, όποιος και να είναι, νέος. Κανείς λέει στον Τιμόθεο να μην ντροπιάζει την νεότητά σου. Βλέπεις ότι εργάζεται το έργο του Θεού, να το τιμάς. Βλέπεις ότι κηρύττει το Λόγο του Θεού, να τον τιμάς με διπλάσια τιμή. Δεν μπορούμε να παίζουμε, αδερφοί, δεν εμπέζεται ο Θεός. Εάν σπέρνουμε στη σάρκα μας, εξάπαντος θα θερήσουμε φθορά. Αν σπέρνουμε όμως το Πνεύμα το Άγιο, τι θα πει σπέρνω στο Πνεύμα το Άγιο? Διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σπέρνω στον αέρα. Διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Διοικητής μου είναι ο Παράκλητος. Τότε θα θερήσω ζωή αιώνιο. Γι' αυτό να προσέχετε, να μην υπερβαίνει τις, να δικεί τον αδελφό αυτού στο πράγμα τούτο. Μην το προσβάλλεις. Μην τον κατηγορείς. Μην κοιτάς τη γυναίκα του. Μην πονηρεύεσαι την κόρη του. Μην κοιτάς τον άντρα της. Θα βρεθείς με το Θεό εκδικητή απέναντί σου. Να προσεύχεσαι για τη γυναίκα του αδελφού σου. Για τον άντρα της αδελφής σου. Να προσεύχεσαι για τα παιδιά, όχι να τα πονηρεύεσαι. Θα έχεις το Θεό εχθρό σου. Εκδικητής θα είναι ο Χριστός. Να φροντίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, τον αγιασμό μας. Διότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε προς ακαθαρσία, αλλά μας εκάλεσε προς αγιασμό. Αυτή είναι η πρόσκληση του Θεού. Μπορεί τώρα η γυναίκα μου να βάφει τα μαλλιά της και να γίνεται παράδειγμα σε όλους. Θα την κουρέψω. Όχι, την αγαπάω γιατί το δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν επιτρέπεται. Όταν βλέπετε γυναίκα ποιμένα με βαμμένα μαλλιά, η Εκκλησία είναι τελειωμένη. Τελειωμένη. Θα ψυχοραγεί μέχρι να διαλυθεί. Όταν βλέπετε πρεσβυτέριο να τρώγεται, η Εκκλησία είναι διαλυμένη. Μπορεί να σταθεί. Όταν βλέπετε οικογένεια να τα βάζει ο ένας με τον άλλον, θα διαλυθεί η οικογένεια. Πού θα φτάσουν? Στην πορνεία. Μα μήπως τα παραλές, αδερφοί? Δεν τα παραλέω, ο Λόγος του Θεού τα λέει. Αλλά να σας πω κάτι, έχουν δει πολλά τα μάτια μου, αδερφοί. Και φοβάμαι το Θεό. Ξέρετε τι έχουν δει τα μάτια μου? Πού να σας λέω? Και φοβάμαι το Θεό. Να προσέχουμε τον αγιασμό μας. Κανείς δεν είναι υπεράνω πειρασμών. Κανείς δεν είναι τόσο δυνατός που να μην κινδυνεύει. Η ψυχή μας όλων βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θέλω να βρεθώ αντιμέτωπος με το Θεό.
Θέλω ο Θεός να είναι βοηθός μου. Να τον αγαπάω και να μ' αγαπάει. Δεν μας εκάλεσε σε καθαρσία προς αγιασμόν. Και προσέξτε, αυτός που αθετεί αυτά, τώρα φτάνει στο συμπέρασμα. Ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπο τον κοροβέση, είπα πολλές φορές το όνομά μου και συγχωρέστε με, αλλά το λέω με την έννοια του ότι κύριε, σήμερα μιλάω εγώ. Όποιος αθετεί αυτά δεν αθετεί τον άνθρωπο, το Θεό αθετεί. Και όποιος αθετεί το Θεό είναι αυτός που αθετεί τον Κύριο που έδωσε το Πνεύμα το Άγιο σε όλους μας. Καταλάβατε με ποιον έχουμε να κάνουμε? Με αυτόν που μας βαφτίζει εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Γι' αυτό αδερφοί να προσέχουμε. Και τελειώντας θέλω να πω και αυτό. Μην ασπαζόμαστε με τη δικαιολογία εμφυλήματι Αγίω. Και βρίσκει ο πονηρός άνθρωπος, άντρας και γυναίκα, την ευκαιρία να κάνει και κάτι παραπάνω. Προσέξτε. Δεν υπάρχει ανάγκη να έρχονται σε επαφή τα σώματα των αδελφών. Δώσε χειραψία, φίλησε στο κεφάλι εδώ και τέλειωσε. Και εύχομαι να είναι πλημμένο το κεφάλι. Αλλά και αν δεν είναι, δεν πειράζει. Αδελφοί, ο αγιασμός μας είναι η δόξα του Θεού στη ζωή μας και η τιμή του Θεού στη ζωή μας. Χωρίς αγιασμό κανείς δεν θα πάει στον ουρανό. Χωρίς αγιασμό κανείς δεν θα έχει το Θεό κοντά του. Και ο αγιασμός είναι αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.